Let me also welcome you both. Επιτρέψτε και μέλη τη σειρά να σας καλωσορίσω. Don't misjudge. Ελπίζω να μην κρίνετε αρνητικά τον αγενή τρόπο με τον οποίο διακόπτουμε τους συναδέλφους μας, αλλά ουσιαστικά είναι που σεβόμαστε τις άποψεις τους. Εσείς είπατε ότι αυτό είναι πολύ ευγενικός τρόπος μας σε σχέση με το Ισραήλ, μάλιστα. Θα ήθελα να θίξω ορισμένα θεωρητικότερα προβλήματα που νομίζω πρέπει να μας απασχολήσουν στη διαδικασία αντίστοιχων πολιτικών συζητήσεων. Ένα από τα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε γενικότερα σε αυτή την εποχή είναι να επανανοηματοδοτήσουμε διάφορες όρους. Ένας από αυτούς είναι η καινοτομία. Και μιλώντας για καινοτομία, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για το κοινό καλό. Είναι κάθε καινοτομία, οδηγεί κάθε καινοτομία στο κοινό καλό, οδηγεί κάθε καινοτομία σε κοινωνικό αγαθό. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάτι εντελώς καινούριο που έχει σχέση με το πόσο η χρηματοδότηση από το δημόσιο πρέπει να αξιοποιείται και από το δημόσιο ή πρέπει να αξιοποιείται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι θέματα σύνθετα που συζητιώνται σε πολλά μέρη, αλλά που μας αναγκάζουν εμάς πάντοτε, όταν συζητάμε για καινοτομία, να μην ξεχνάμε το θέμα της κοινωνίας. Το δεύτερο είναι κάτι που είπε ο κύριος Τράκτεμπεργκ, και δεν ξέρω αν το είπε στη ρήμη του λόγου, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Όταν έχουμε τόσο χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στα startups και στα venture capitals, και ας πούμε ότι είναι γύρω στο 10%, δεν θα μαλώσουμε σε αυτό, αν εδώ υπάρχει ένα είδος κοινωνικού δαρβινισμού, διότι αυτός ο αριθμός είναι χαμηλός. Και αυτό επιτυγχάνεται με εσωτερικές δομές και δυναμικές αυτών των εταιριών. Ή καθιερώνει έναν κοινωνικό δαρβινισμό από τον οποίο πρέπει να προφυλαχτούμε. Είναι, επιμένω, ένα ανοιχτό ερώτημα, αλλά είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Τρίτο θέμα είναι, υπάρχει ένα άγχος και στο Ισραήλ και σε μας, ότι η νέα εποχή που ζούμε χρειάζεται περισσότερες δεξιότητες. Αν το δούμε ιστορικά, δεν ισχύει αυτό. Μετά το 15ο αιώνα πάντα ήταν το θέμα των νέων δεξιοτήτων στο τραπέζι. Τι κάνει τη σημερινή κοινωνία μας τόσο δραματικά διαφορετική? Θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που πολλές φορές με μία αδράνεια θεωρούμε ότι σήμερα ειδικά πρέπει να αποκτούν τα παιδιά πολύ περισσότερες δεξιότητες ή ότι αυτό είναι στο τραπέζι. Το λέω αυτό γιατί εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Το ένα είναι η αλλαγή του χαρακτήρα της εργασίας. Αυτό πάλι δεν είναι κάτι καινούριο, έχει γίνει ένα τους αιώνες. Αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας εργασίας? Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση. Αν σκεφτεί κανείς το μέλλον της τρισδιάστατης εκτύπωσης και τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις προϊόντα μέσα από αυτόν τον τρόπο, μιλάμε για αλλαγή, όχι στην κοινωνία μας, αυτά είναι όλα δεδομένα, αλλά αλλαγή στον χαρακτήρα αυτών καθεαυτών της εργασίας. Και το δεύτερο που σχετίζεται με αυτό και δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, και αυτό είναι η αλλαγή των σχέσεων εργασίας και η εξαιρετικά απορυθμισμένη καθημερινότητα των εργαζομένων σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, καθημερινότητας, τα ξέρουμε, λέχθηκαν και πριν και τα λοιπά, αλλά το θέμα της απορρίθμισης των σχέσεων εργασίας, κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες, είναι πάλι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό και κυρίως να εμπλακούμε στην ενσωμάτωσή τους στις πολιτικές. Θέλω να τελειώσω με δύο πράγματα. Το τελευταίο το γνωρίζω και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το προτελευταίο είναι κάτι που δεν θέλω να παρεξηγηθεί καθόλου από τους δύο συναδέλφους. Αλλά είναι ένα ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται και ιστορικά, αλλά είναι και ένα ερώτημα που αφορά νομίζω το Ισραήλ πολύ ειδικότερα. Είναι μια κοινωνία όπου η κουλτούρα, η στρατιωτική είναι πολύ κυρίαρχη. Για λόγους ιστορικούς και εμπολείς δικαιολογημένους λόγω του, της ίδιας της απειλής της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Γνωρίζουμε ιστορικά ότι όταν είναι τόσο έντονη η λογική του στρατού και η πραγματικότητα του στρατού, η επιστήμη κάνει πολλά βήματα προς τα μπροστά. Δεν είναι ανεξάρτητο ιστορικά πάλι η εξέλιξη, ανεξάρτητη εξέλιξη επιστήμης από αυτή τη σύνδεσή της με αποκορύφωμα, αν θέλετε, το βιομηχανικό στρατιωτικό σύμπλεγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως το τι έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Και θα ήθελα από έτσι ενδιαφέρον αν αυτό είναι μέρος του προβληματισμού των συναδέλφων μας και προφανώς τα σχόλιά τους. Το τελευταίο. Πρέπει όλοι να πιστούμε και ευτυχώς πάρα πολλοί είναι πεισμένοι, αλλά πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, ότι η καινοτομία στην κατά κύριο λόγο τεχνολογία δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη δραματική ενίσχυση των ανθρωπιστικών επιστημών. Δεν μπορούμε να έχουμε πολίτες οι οποίοι το μόνο που θα κάνουν θα έχουν ένα δέος προς αυτά τα πράγματα. Άρα αυτή η περίοδος στην οποία πράγματι τα θέματα τεχνολογίας, τα θέματα επιστήμης έχουν μια ηγεμονία, θα πρέπει να ξαναθυμίζουμε την εξαιρετικά μεγάλη σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών. Και το Ισραήλ σε αυτό έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Δεν έχει αγνοήσει καθόλου αυτό το θέμα στα πανεπιστήμια τους. Και τελειώνω ότι μέσα ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο οι ανθρωπιστικές σπουδές θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε τα καινούρια της εποχής που ζούμε. Κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς προσωπική αυτή η γνώμη, δεν δεσμεύει κανένα προφανώς, το ριζοσπαστικότερο ενδεχομένο στοιχείο της εποχής μας είναι ο μετασχηματισμός του έντυπου λόγου. Είχαμε έναν αντίστοιχο μετασχηματισμό στον έντυπο λόγο στο τέλος του 15ου αιώνα με το βιβλίο. Δεν ξέρω αν ζούμε το τέλος του έντυπου λόγου, πάντως σίγουρα ζούμε μια νέα περίοδο ως προς τον μετασχηματισμό του έντυπου λόγου και οι αλλαγές που θα υπάρχουν μακροπρόθεσμα νομίζω ότι ειδικά στις μέρες μας είναι απολύτως μη προβλέψιμες. Είναι όμως ταυτόχρονα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδος και ένα εξαιρετικά μικρό κομμάτι αυτής της περίοδου είναι και οι δυνατότητες που μας δίνονται να μπορούμε να ανταλλάσσουμε και τέτοιες απόψεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και σας ευχαριστώ και πάλι.